Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη, πάρα πολύ ενθουσιασμένη, πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν ξέρω πώς θα το πάω, θα δείξει. Ελπίζω να τα πάω καλά, να είμαι μέσα στην 20άδα τουλάχιστον. Είναι πολύ θετικό για εμένα και για την Ελλάδα που εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, σε αυτό το διαγωνισμό. Και είμαι πολύ ευτυχισμένη που βρίσκομαι εδώ πέρα, μόνο και μόνο για την εμπειρία. Ιωάννα, θέλω να μου πεις τι γίνεται. Εμείς μαθαίνουμε ότι γίνονται και κάτι κουτσομπολιά εκεί πέρα. Εμείς Αμερική, λέει για τη μία, λέει για την άλλη. Για σένα πώς είναι η σχέση μαζί της? Δεν ξέρω τι λένε γενικά. Εγώ έχω εξαιρετική... Είμαστε φίλες αρχικά, μιλάμε, δεν γίνονται κάτι. Απλά αυτά είναι κουτσομπολιά που υπάρχουν γενικά σε όλους τους διαγωνισμούς. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουμε εξαιρετική σχέση με την κοπέλα και είναι και πολύ καλή κοπέλα. Πολύ και είναι κούκλα φυσικά. Εντάξει, όλες που βρίσκονται εδώ πέρα είναι κούκλα, δεν το συζητώ. Και θα σου πω λοιπόν για τη συμμετοχή της Miss Ισπανίας, που έχει δημιουργήσει αρκετό ντόρο καθώς... Είναι η αγαπημένη μου, οπότε δεν ακούω κάτι. Είναι η αγαπημένη μου. Είναι και για μένα φαβορή και πολύ καλή επαγγελματίας. Δηλαδή, είναι εξαιρετική στη δουλειά της που τη βλέπω εδώ και δύο εβδομάδες που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Είναι εξαιρετική και είναι φαβορή για μένα. Βλέποντας κάποια βιντεάκια και για τη δική σου συμμετοχή, σε κάποια στιγμή παίρνει το αυτί μας ότι έχεις φιλανθρωπική δράση στην Ινδία. Το έχεις ακούσει εσύ αυτό το πράγμα? Το έχω ακούσει και μόλις γυρίσω Ελλάδα θα έρθω να τα πούμε όλα από κοντά. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι είναι. Όντως έχω κάνει φιλανθρωπία στην Ινδία, αλλά θα τα πούμε όλα από κοντά. Δεν θέλω να τα πούμε μέσω Skype. Το διαγωνισμό δεν μπορούν να μπερδευτούν. Είναι διαγωνισμός που είναι τόσα χρόνια, οπότε δεν θα κάνουν κάποιο λάθος. Εννοείται και έχω κάνει φιλανθρωπικό και δεν μπορούμε να πούμε και ψέματα σε ένα τέτοιο διαγωνισμό, γιατί άκουσα κάτι ότι ισχύει, δεν ισχύει. Ισχύει, παιδιά, για να το λένε και όλα οι ίδιοι εδώ πέρα, ισχύει. Πώς είσαι ψυχολογικά? Τώρα, εδώ και 5-6 μέρες, είμαι καλύτερα. Στην αρχή που είχε γίνει ένας μικρός ντόρος στην Ελλάδα και εγώ έλειπα και δεν μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου όλο αυτό τον ντόρο που έγινε, δεν ήμουν καλά. Ήμουν πραγματικά αράκος, δεν είχα δώσει το 100%. Σε αυτό που θα μπορούσα να δώσω εδώ πέρα που βρίσκομαι και κανονικά αντί να το ζω και να περνάω τέλεια, ήμουν στεναχωρημένη, έκλαιγα συνεχώς, με καταλάβαιναν εδώ πέρα υπεύθυνοι, μου έλεγαν τι συμβαίνει, λέω τίποτα. Εντάξει, τώρα που λίγο ηρέμησαν τα πράγματα, είμαι λίγο καλύτερα και αυτή τη στιγμή το ζω και είμαι πολύ ευτυχισμένη που βρίσκομαι εδώ πέρα. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό το συνέστημα. Και αναφερόμαστε σε όλο αυτό τώρα στη συνέντευξη του Γρηγόρη, αλλά είναι αυτό που λέμε, το θαύμα διαρκεί 3 μέρες. Οπότε ελπίζω να μην ασχολήθηκε παραπάνω από 3 μέρες με αυτό. Εντάξει, ασχολήθηκα παραπάνω από 3 μέρες. Διότι ασχολήθηκαν και οι ίδιοι παραπάνω από 3 μέρες με όλο αυτό το θέμα και έβλεπα site, έβλεπα το ένα το άλλο που με σχολίαζαν, λέγανε. Και δεν ήμουν εκεί για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Και ήταν, είναι κρίμα, ρε. Δεν βάλανε ολόκληρη τη συνέντευξη. Την κόψανε, γιατί? Κρίμα, δεν είναι? Ποιο είναι το μεγάλο φαβορί για σένα? Για εμένα το μεγάλο φαβορί είναι οι Φιλιππίνες. Είναι μια κούκλα και. Εντάξει, γενικά αυτές οι χώρες. Φιλιππίνες, Κολόμβια, πάντα. Κερδίζουν, South Africa, όλες αυτές οι χώρες. Εγώ που για μένα είδα... είμαι μέσα στην 20άδα και στη δεκάδα ειδικά, για μένα είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε 94 χώρες, πιο πολλές από κάθε χρόνο, είναι όλες κούκλες αντίστοιχα, δεν υπάρχουν, οπότε είναι πολύ δύσκολο.